Εδώ είμαστε πάλι, αγαπητοί φίλοι, και όλο το καλοκαίρι αυτό και πολύ πιο πριν, ίσως και λίγο μετά, βομβαρδιζόμαστε από ανησυχητικές έως τρομακτικές πληροφορίες για τι μέλλει μέσα, για τι θα γίνει στην Ελλάδα. Βομβαρδιζόμαστε από νούμερα, πόσο τοις εκατό κάτω, πόσες ακάλυπτες επιταγές έχουν παραπάνω από διπλάσια τον τελευταίο μήνα, παραπάνω από διπλάσια ο αριθμός των επιταγών που δεν καλύφθηκε και δεν πληρώθηκε, πόσα θα πάρει στο χέρι ο κάθε μισθωτός, πόσο λιγότερο εννοώ, πού έχει πάει η ενεργεία, σε τι νούμερα κινείται η ενεργεία, τι άλλα δεινά θα μας πλήξουνε, πόσο σίγουρο ή σχεδόν σίγουρο ή έτσι και έτσι είναι ότι θα φύγουμε από το ευρώ, ότι θα γυρίσουμε στη δραχμή, ότι εμείς μόνοι μας θα φάμε κυλοτσιά ή θα πρέπει μόνοι μας να φύγουμε πριν φάμε την κυλοτσιά ή εμείς και η Πορτογαλία ενδεχομένως θα φύγουμε από το ευρώ, από την ζώνη του ευρώ, διότι δεν αντέχουμε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια, η οποία για τις καλές πλευρές αλλά και τις καταστρεπτικές τις πλευρές. Γιατί πάρα πολύ κακή διαχείριση και ενημέρωση του κόσμου, ο οποίος τα έκανε θάλασσα και χειροτέρεψε την ήδη άσχημη, πανάσχημη κατάσταση. Και τελικά έτσι κάπως περάσαμε την άνοιξη και το καλοκαίρι φέτος. Είτε παρόντες ήμασταν, είτε απόντες ήμασταν σε κάτι υποτυπώδεις ή βιαστικές ή τύπης διακοπές, τις οποίες πήγαμε ή πηγαινοερχόμασταν, το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι πληττόμαστε από απειλές και από νούμερα thriller, από προβλέψεις τρόμου τι θα συμβεί στην Ελλάδα, πώς θα δημιουργηθεί η οικονομία, το επάγγελμα, το εισόδημα, η χώρα γενικότερα, σε τι κατάρτιση, σε τι κατάσταση, σε τι πίεση, σε τι εκμετάλλευση, και σε τι ευτελισμό βρίσκεται. Εγώ θα έλεγα την αυτή φράση, μας κλαίνει ρέγγες. Ο κόσμος έξω λέει κάτι χειρότερο. Ότι μας εκτίρουν, μας ελεηνολογούν όλοι. Όπου να είναι θα έρθει και η Ούγγρα να μας δίνει κανένα τρόφιμο ή κανένα ρούχο, όπου γινόταν στην κατοχή. Εκεί φτάσαμε. Να είμαστε ρεντίκολο, ρεζίλιτο σκυλιών της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, όλου του κόσμου. Είμαστε η πρώτη χώρα στην ειδησιογραφία ως αποτυχημένη, πτωχεύσασα, κακομοίρα, ανεχής, χώρα τσαρλατάνων, ψευτών, χώρα φτωχών, πιναλέων. Θα θυμηθούμε τον πιναλέο του... Τη βιβλιογραφία στα παλιότερα χρόνια, αγαπητοί φίλοι, όπου είτε η Ελλάδα, μάλλον η Ελλάδα εμφανιζόταν ως το παιδί της Ελλάδας, ο Πιναλέων, και οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω σατιρίζει ακριβώς αυτή την κακομοιριά, την ανέχεια, τη λυτιά, τη δυστυχία του Έλληνα. Ο Μπόστ δεν υπάρχει ακόμα. Η μνήμη όμως για τη βιβλιογραφία που είχε τίτλο πάνω στο Πιναλέον μπαίνει στις μνήμες μας και μπορείτε να το δείτε και εσείς σχετικά βιβλία, αναγνώσματα ή άλλες καταφορήσεις ακόμα και στο ίντερνετ. Ο Πιναλέον. Ξανά λοιπόν κυριάρχησε, θεάβευσε, βγήκε στην επιφάνεια, κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είμαστε εμείς όλοι ο Πιναλέον Μπόστ. Δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν από τη βάση της ειδησιογραφίας, η οποία αντί να καλυπερέκει τα πράγματα, τα επιτείνει. Διότι προπλασιάζει τις ανησυχίες, κάνει να συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα, αυξάνει τους φόβους και γενικά λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός, για να το πω καλύτερα, σαν μια χρωστιβάδα, η οποία όσο κυλάει, μεγαλώνει. Από τα δελτία ειδήσεων προέρχεται και στην δελτία ειδήσεων πηγάζει λοιπόν ο τρόμος και ο πανικός του τι συμβαίνει
τι συνέβη, το τι θα συμβεί. Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Απλώς τέτοιου είδους η δισογραφία μάλλον επιτείνει τα πράγματα, διότι κάπου τα οδηγεί αλλού, από εκεί πρέπει να οδηγηθούν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να οδηγηθεί στην αισιοδοξία, στην αυτοπεποίθηση και στον αγώνα. Κανένα κανάλι δεν το σκέφτεται αυτό. Ή μάλλον σχεδόν κανένα. Είναι ένα κανάλι νεοσύστατο, το οποίο για προσάγραμμα πελατείας έχει πιάσει σωστά το τι πρέπει να προτείνει και ποιος πρέπει να είναι ο λόγος του. Όμως δεν αρκεί ένα κανάλι, αρκεί εμείς οι ίδιοι να το χωνέψουμε αυτό, ότι είναι μονόδρομος κάποια πράγματα. Ο πρώτος λοιπόν, η πρώτη απέτηση στο μονόδρομο αυτό είναι η αισιοδοξία και η πίστη, η αυτοπεποίθηση. Μετά θα έρθει το κουράγιο να σφιχτούμε, να κρατηθούμε, να μην κρυμιστούμε. Μετά θα έρθει ο θυμός, το πείσμα, κακία. Μετά θα έρθει η εκδίκηση. Ναι, η λέξη δεν ήχε καλά. Σε μερικές περιπτώσεις η εκδίκηση βάλεται και από την Εκκλησία. Σε μερικές περιπτώσεις επιβάλλεται από τα πράγματα. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, αιρετικά θα πω, πίστευα πάντα στην εκδίκηση. Και μην βιαστείτε να με κατηγορήσετε και να με απορρίψετε πριν με καταλάβετε. Και αφού με καταλάβετε μετά, ναι. Εκδίκηση, εκδικείται αυτός ο οποίος, γιατί έχει και ο τίτλος εμπνεύσει πάρα πολλές ταινίες. Πάρα πολλές ταινίες. Και οι ταινίες αυτές, στις ταινίες αυτές, όταν την παρακολουθούσε το πλήρως, τα εκατομμύρια του λαού, ήταν με το μέρος του εκδικητή. Κανένας δεν είπε κακός ο εκδικητής ήταν εκδικητικός. Κανένας. Πιστεύω λοιπόν ότι η εκδίκηση αναλύεται με λίγα λόγια ως εξής. Κάποιος διήγε, συνήθως έτσι είναι το story, ένα βίο ηθικό, απλό, καθημερινό, τίμιο, καθαρό και ωραίο. Μετρημένο, καθαρό και ωραίο. Και πάντα, ερχόταν ένας κακός, πονηρός, δόλιος, ικανός, Ρασπούτιν, έμπαινε μέσα στη ζωή του ανθρώπου αυτού, του απλού, του καλού, του τίμιου, του εργατικού, του ωραίου, του μετρημένου, του μέσου, του αναστάτωνε τα πάντα, μα του έπαιρνε την κόρη, μα του βίαζε τη γυναίκα, μα του έκλειβε το κομπόδεμα, μα του έκαιγε το σπίτι, του έκανε κάτι και όλα χάλαγαν. Επειδή κάποιος κακός ήθελε να κάνει την πλάκα του ή να αρπάξει τον τίμιο υδρότα του απλού ανθρώπου. Και τότε ξεκινούσε η εκδίκηση. Εκδίκηση χωρίς τέλος. Είμαι ένα άγριο τέλος. Με ποιο το μέρος είσαστε. Η εκδίκηση λοιπόν είναι ένα θέμα που μπορεί να το πούμε και παρεξηγημένο. Ίσως γιατί η θρησκεία έχει πάρει κάποιες αποστάσεις και καλά έχει. Γιατί άμα ο καθένας αρχίζει και εκδικείται τον άλλο, θα ελοσκοτωνόμαστε. Αλλά το ότι δεν πρέπει να ελοσκοτωνόμαστε για το παραμικρό, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και εκδίκηση. Ότι ελάτε, βιάστε μας, πάρτε μας τα όλα, κατεβάστε μας τα παντελόνια. Δεν πειράζει, για την αγάπη του Χριστού, άντε να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο. Σε πολλές περιπτώσεις αγριότητας δεν γίνεται. Λυπάμαι, δυστυχώς δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν προτάσω σήμερα στη σημερινή εκπομπή το θέμα της εκδίκησης. Προτάσω το θέμα της αισιοδοξίας, έκανα απλώς μια παρένθεση, της αισιοδοξίας, της αυτοσυγκέντρωσης, του συλλογισμού, το να αρχίσει ο άνθρωπος, ο λαός αυτός να πιστεύει στον εαυτό του, να πάρει τα πάνω του, πεισμώνοντας και διεκδικώντας αυτό που ιστορικά του ανήκει και του αξίζει, η υπερηφάνεια του, η εθνική του κυριαρχία και η ευημερία του. Γιατί όχι, είναι μια χώρα για την οποία έχει δει πολύ αίμα. Είναι μια χώρα που έχει πολλά χρόνια, πολλές χιλιάδες χρόνια ιστορία πίσω. Γιατί επιτέλους ο σημερινός Έλληνας δεν του αξίζει να έχει ευημερία, υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια. Γιατί. Και μια ωραία ιστορία. Αυτός την έγραψε, την πίωσε με αίμα και την θυμούνται. Είναι απλό.
Είναι δική του ιστορία. Την κατέκτησε, την έκτισε την ιστορία αυτή. Πρέπει λοιπόν το πρώτο να αισιοδοξήσουμε. Να αφήσουμε τους αριθμούς, να αφήσουμε τις απειλές, να αφήσουμε τον δρόμο, τις κασάνδρες και να πούμε ότι η Ελλάδα, ο Έλληνας, δεν πω το απλό, το συνηθισμένο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ο Έλληνας πάντα είναι αυτός που έπρεπε, που ήταν από πάντα και που πρέπει να είναι έτσι και που πάντα έτσι θα είναι. Άντεξε Πέρσες και ανταπεξήλθε και τους ξεφτύλισε. Μαυριτανούς, Βούλγαρους, Γερμανούς, Χουντέους, Άγγλους, Αμερικανούς, τα άντεξε όλα αυτά. Για τους πολιτικάντες και από τους πολιτικάντες αλληλήσει τώρα. Να θυμηθούμε και τον Καβάφη με τους Λακεδαιμονίους. Από τους πολιτικάντες θα χαθεί, θα βουλιάξει. Όχι. Και επειδή τον Οκτώβριο γιορτάζουμε το όχι, θα γίνει το σώσε. Θα υπάρξει ένα, το μεγαλύτερο όχι, το ομαδικότερο όχι που έχει λεχθεί ποτέ στην ελληνική ιστορία μετά το 40. Εδώ και 4.000 χρόνια υπήρξαμε όρθιοι, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και ωραίοι, γράφοντας φοβερές και ανεπανάληπτες, ανύπαρκτες σε άλλους λαούς, σελίδες ιστορίας. Θα λυγίσουμε τώρα. Ραντεβού τον Οκτώβριο. Γεια σας.